Καλησπέρα παιδιά, Τσεκ Τεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα πακέτο το οποίο μόλις έφτασε, το οποίο είναι ψιλοπερίεργο, περίεργο για ποιο λόγο. Γιατί πρώτα απ' όλα ξέρω ότι έχει μέσα κάποια παιχνίδια Game Boy, τα οποία βέβαια η αλήθεια είναι δεν ξέρω ποια είναι. Τα αγόρασα από ένα παιδί όλα μαζί με τα μεταφορικά 15 ευρώ. Βέβαια τώρα θα μου πεις πήρες τα τυφλά παιχνίδια, ναι, το θεώρησα καλή προσφορά. Για τόσα παιχνίδια Game Boy ήταν λίγο, ναι, κίνησή μου μπαμ μπαμ. Και μέσα το παιδί θεώρησε, επειδή βλέπει το κανάλι, να μου βάλει και κάτι σε φάση fan mail. Οπότε τώρα δεν ξέρω πώς θα το πάρετε. Fan mail, ψηλό ή semi fan mail. Όπως θέλετε πείτε το. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα λοιπόν. Το πακέτο αυτό μου το στέλνει ο Πάνος Σάβας. Και είμαι περίεργος πέρα από το τι Game Boy παιχνίδια θα υπάρχουν μέσα, να δω τι άλλο θα υπάρχει, γιατί μου έλεγε ότι ήθελε να μου στείλει κάτι ιδιαίτερο. Πάμε να δούμε, θα το βγάζω ένα-ένα, να τα δούμε μέσα χωρίς να βλέπω τι έχει. Ξεκινήσω από το πρώτο πράγμα. Το πρώτο πράγμα που έχει μέσα είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε έχω αλλάξει λίγο το setup, έχω φέρει την κάμερα πιο κοντά και δεν έχω βάλει το άσπρο φόντο για αλλαγή, έτσι, για να... Έχω κάτι διαφορετικό, μια που σας έχω συνηθίσει μόνο στο άσπρο background μέχρι τώρα. Και πάμε να δούμε τα πρώτα. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Superhuman DC. Αυτό εδώ είναι. Το επόμενο είναι Ultimate Alliance. Όλα είναι για DS τα συγκεκριμένα. Είχα σκεφτεί ότι θα είναι για το Game Boy το κλασικό. Δεν ήξερα τι είναι για DS. Δεν σκεφτείτε τα αγόρασα όλα αυτά χωρίς να ξέρω τι είναι. Λοιπόν, Prince of Persia. Battles Prince of Persia. Αυτό εδώ σίγουρα δεν το έχω δει. Ξανά δεν το έχω παίξει. Μετά έχουμε Asterix Zeus Olympics. Λογικά θα είναι με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ελπίζω να μην είναι στα γαλλικά. Μετά έχουμε Freigen. Αυτό είναι στα γερμανικά. Freige Geben Ab 12 Zaharen Ninja Gaiden είναι. Αλλά είναι στα γερμανικά η κασέτα. Τουλάχιστον έτσι γράφει πάνω. Μετά έχουμε Assassin's Creed. Βασικά όχι, ψέματα. Αυτό που λέει πάνω, μια που γερμανικά δεν ξέρω, αλλά μπορώ να καταλάβω, είναι για πάνω από 12 χρονών. Οπότε λογικά όλες αυτές οι κασέτες πρέπει να προέρχονται από Γερμανία. Τώρα το Assassin's Creed αυτό δεν λέει ποιο ακριβώς είναι. Μετά έχουμε Spider-Man 3. Αυτό παίζει να το έχω ξανά διπλό. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι όλα είναι χωρίς κουτί. Οπότε θα αξιοποιήσω... Εν τω μεταξύ άλλαξα την κάτω την κάμερα, τη μικρή την καμερούλα και ακόμα νομίζω ότι βλέπω πάνω ψηλά. Συνήθεια, μέχρι να μάθω να συνηθίσω να το βλέπω τώρα, δεν ξέρω πώς θα πάει. Τέλος πάντων, το ωραίο είναι ότι ήρθαν όλα αυτά ενώ πήρα τη θήκη, θυμάστε την εκείνη την κόκκινη για να βάζω τις κασέτες. Οπότε, wow, εντάξει, το αστείο είναι ότι την παρήγγειλα πριν να παράγγειλω τα παιχνίδια. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Συγκεκριμένο. Εν τω μεταξύ σας λέω, όλα αυτά τα αγόρασα με 15 ευρώ και αν θέλει να το επιβεβαιώσει και ο Πάνος στα σχόλια, γιατί ξέρω ότι βλέπει το κανάλι, πραγματικά πιο πολύ δώρο ήταν παρά αγορά, αλλά ναι, λοιπόν. Εν τω μεταξύ σας λέω, στο μυαλό μου είχα ότι αγοράζω παιχνίδια για το κλασικό Game Boy. Αυτό είναι Creature from the Krusty Krab, είναι SpongeBob, Bob's Bugarakis, αν βοηθήσει. Μετά... My Sims, παιχνίδια τα οποία δεν τα έχω παίξει και θα τα παίξω λογικά. Μετά, τι άλλο έχω. Nintendo Dogs, αυτό πάντα ήθελα να παίξω. Όπα, μας χτύπησα και το φως και την κάμερα. Λοιπόν, αυτά πάντα ήθελα να τα παίξω, οπότε μια ευκαιρία να δοκιμάσω να δω τι αξίζει. Nintendo Dogs. Α, να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Βασικά δεν πιάνω, όλο ένα πακέτο. Α! Ναι, αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι το δωράκι λογικά, έχει βάλει και δωράκι. Ναι, πρέπει να φαίνεται. Λοιπόν, για να δούμε και τι είναι αυτό το δωράκι. Κάτι άλλο δεν έχει το πακέτο μέσα. Άδειο. Πάμε να δούμε και το τελευταίο πακέτο που λογικά αυτό θα είναι το δωράκι. Τώρα πιο πολλά είναι το δωράκι, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Μάλλον είναι αυτό. Λοιπόν, ένα είναι το
Crash and Spyro Super Pack Volume 2. Αυτό εδώ είναι η κασέτα. Μια κασέτα που επίσης δεν έχω παίξει. Να τη φέρω ακόμα πιο κοντά για να τη δείτε. Και μετά έχουμε κάτι το οποίο πραγματικά το ήθελα, γιατί τα χρειαζόμουν να σας πω. Αν και με τη μεγάλη τη θήκη ίσως θα χρειαστούν πιο μετά για, για άλλες κασέτες. Θα δούμε. Τρεις θήκες για κασετούλες. Αυτό προφανώς ήταν το δωράκι λογικά. Αφόρασα αυτές τις κασέτες για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 κασέτες με 15 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά. Καλή αγορά, έτσι. Και πολλοί από εσάς έχει τύχει σε ένα, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι, σε eBay unboxing πρέπει να ήταν. Δεν πιστεύετε γενικά στις τιμές, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι σας βάζω και τα link πάντα όταν κάνω κάποια αγορά από κάτω, οπότε τσεκάρετε να είστε σίγουροι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει. Γενικά τώρα με το κανάλι μου προσεγγίζουν πολλά παιδιά τα οποία πουλάνε πράγματα. Είναι ανάλογα το αν έχω χρήματα εκείνη την περίοδο για να αγοράσω. Το συγκεκριμένο δεν μπορούσα να το προσπεράσω, παρά ήταν καλή ευκαιρία για να μην την αγοράσω. Όλες αυτές οι κασετούλες μόνο με 15 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά και την αντικαταβολή μέσα. Δηλαδή σκεφτείτε μου βγήκε, αν σκεφτείτε ότι τα μεταφορικά με την αντικαταβολή είναι γύρω στα 5 ευρώ περίπου, 3,5 με 5 ευρώ, μου βγήκε γύρω 11 ευρώ περίπου, 11,5 ευρώ όλες αυτές οι κασέτες, δηλαδή κασέτα και ευρώ. Εντάξει, τώρα θα μου πεις τι τις κάνεις όλα αυτές. Αυτές, παιδιά, θα πάνε στη συλλογή μου. Οπότε, ναι. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, και ευχαριστώ και για το δωράκι σου, για το Crash and Spyro Super Pack Volume 2. Είναι βασικά Crash το παιχνίδι και το Spyro 2 μέσα από ό,τι βλέπω. Και για τις θηκούλες, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.